Θα είμαστε λοιπόν αύριο και στα τρία ΕΠΑΛ που λειτουργούν έξω από την πόλη της Μυτιλήνης, στην Καλονή, στο Πλωμάρι και στη Γέρα. Και θα δούμε τις πραγματικές συνθήκες. Πάντως η εικόνα, για να έχουμε την πραγματική εικόνα, είναι ότι και φέτος όπως και τα προηγούμενα χρόνια εγκρίναμε είτε το Υπουργείο Παιδείας είτε οι περιφερειακοί μας διευθυντές τη λειτουργία πολλών ολιγομελών, όπως τα λέμε, τμήματων και στα ΕΠΑΛ αλλά και στα γενικά λύκεια της χώρας. Στα ΕΠΑΛ εγκρίναμε τη λειτουργία 1.560 ολιγομελών τμήματων. Για να έχετε δηλαδή την πραγματικότητα, το 27% των τμήματων των ΕΠΑΛ φέτος είναι ολιγομελή. Και σε κάθε περίπτωση, τις περιπτώσεις των νησιών τις είδαμε με ιδιαίτερη ευαισθησία. Έχουμε εγκρίνει τη λειτουργία τμήματων ακόμα και με 2 μαθητές, όπου οι συνθήκες το δικαιολογούν. Εάν η πραγματικότητα, όπως μου τη μεταφέρετε, και δεν έχω λόγους να την αμφισβητώ, είναι αυτή που λέτε όσον αφορά τις οδικές συνθήκες ή τις συγκοινωνίες ή το ανάγλυφο του εδάφους, θα το διαπιστώσουμε αύριο και έχουμε κάθε λόγο, εδώ είμαστε, η επόμενη σχολική χρονιά να μην έχει τα προβλήματα που ενδεχομένως να είχε φετινή. Αν και επιμένω ότι φέτος και στο νησί της Λέσβου εγκρίναμε τη λειτουργία περισσότερο από 30 ολιγομελών τμήματων στα ΕΠΑΛ. Δηλαδή θα έλεγα ότι εξαντλήθηκε, αν όχι κάθε περιθώριο, εξαντλήθηκε στο μέγιστο βαθμό που επέτρεπαν οι συνθήκες. Αν κάπου κάναμε λάθος, είμαστε εδώ να τα διορθώσουμε. Ξεκινάμε ένα τριετές πρόγραμμα για να αναμορφώσουμε όλους τους τομείς και όλες τις ειδικότητες στα επαγγελματικά λύκεια με νέα προγράμματα σπουδών και νέα βιβλία με τη βοήθεια του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα για όλη αυτή τη δράση, όπως και για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας, που σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη. Βεβαίως, το πρόβλημα που θέτεται της ετεροαπασχόλησης ή και της ανεργίας πολλές φορές των ανθρώπων δεν συναντάται μόνο στους αποφύτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε και αποφύτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είτε είναι άνεργοι είτε ετεροαπασχολούνται. Αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη κατεύθυνση της χώρας μας και ευελπιστούμε ότι μετά τον Αύγουστο και ελπίζουμε μετά το τέλος των μνημονίων να τελειώσει αυτή η οκταετία, η εξαιρετικά δύσκολη περίοδος που ζει η χώρα μας και να πάμε στην επόμενη εποχή, η οποία βεβαίως δεν θα έχει την επίπλαστη ευμάρεια προηγούμενων δεκαετιών με δανεικά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι μια περίοδος που η χώρα μας θα μπορεί να σχεδιάσει το ότι θέλει να κάνει. Αυτό που λέμε εμείς ανάπτυξη, για την οποία δουλεύουμε πολύ, σημαίνει ότι τα ωφέλη της θα τα βλέπουν οι άνθρωποι. Και το βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου είναι να έχει μια θέση εργασίας. Γι' αυτό δουλεύουμε πολύ, γι' αυτό προσπαθούμε, αλλά τα αποτελέσματα θα τα κρίνετε όλοι εσείς. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές υποδομές. Βεβαίως, όπως ξέρετε, για το ζήτημα αυτό υπάρχει αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν το λέω για να πετάξουμε τον μπαλάκι σε κάποιον άλλο. Το λέω ότι όλοι όσοι έχουμε την συναρμοδιότητα για τα θέματα της εκπαίδευσης οφείλουμε να συνεργαζόμαστε. Για το θέμα του εξοπλισμού των εργαστηρίων, είμαστε γενικά σε καλό επίπεδο, αλλά όπως ξέρετε, τεχνική εκπαίδευση σημαίνει πάντοτε να παρακολουθείς τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώσαμε το πρόγραμμα εξοπλισμού των εργαστηρίων των ΕΠΑΛ, ύψους περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα στις περιφέρειες στις οποίες έχει προχωρήσει αρκετά η διαδικασία είναι και η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Ο κ. Καλάργαλης μπορεί να αναφέρει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ποσά. Νομίζω ότι είναι ένα γενναίο πρόγραμμα που εδώ και πολλά χρόνια έχει να τρέξει για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων. Νομίζω ότι η επόμενη χρονιά θα έχουμε καλές ειδήσεις στο ζήτημα αυτό. Η προμήθεια εξοπλισμού των εργαστηρίων των ΕΠΑΛ είναι στο τέλος της. Δηλαδή είναι η επιτελική δομή του Υπουργείου Παιδείας ως τελευταίος που καταθέτει στην περιφέρεια Ευρωβουλευτικού την πρότασή του. Αυτό έγινε με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα γυμνάσια και τα λύκεια. Είναι στο τέλος και θα αναλάβει ο ανάδοχος του έργου και θα αρχίσει η αποστολή του εξοπλισμού προς τα ΕΠΑΛ. Αυτό ήδη γίνεται στα δημοτικά γυμνάσια λύκεια και κάπου εδώ τελειώνει, δηλαδή κλείνει ο κύκλος για αυτή τη βαθμίδα. Θα ακολουθήσει την υπαγωγία που έχουν φτιαχθεί οι επιτροπές παραλαβής του αντίστοιχου υλικού και η τρίτη ομάδα είναι τα ΕΠΑΛ. Σε εμάς, ειδικά στο Βορείο Αιγαίο, από αυτή την ανακοίνωση του Υπουργείου που είπε ο κ. Υπουργός, έχει υπάρχει και δεύτερη φάση για τα ΕΠΑΛ του Βορείου Αιγαίου. Γιατί?
Εμείς και άλλες περιοχές της Ελλάδας, στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχουν και δύο ναυτικές σχολές του Υπουργείου Ναυτιλίας στο γειτονικό μας νησί, που πήραν ένα πολύ μεγάλο σημαντικό ποσό, γιατί είναι και εκείνοι συνδικιούχοι. Γι' αυτό θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση στα ΕΠΑΛ της περιοχής μας στο Βόρειο Αιγαίο. Δεν καθοριστεί το ύψος του ανακριτικού. Περίπου 500.000 ευρώ είναι η πρώτη. Και άλλωστε, θα είναι στη δεύτερη και με προσπάθειες, τώρα τελευταία δεν έχει συζητηθεί, γιατί πάντα οι ανάγκες αυξάνουν με καινούργια, όπως ακριβώς υπόθηκε, νέα όργανα, άλλος εξοπλισμός, παροχημένος ο παλιός μπαίνει πια σε κάποιο μουσείο της εκπαίδευσης. Αυτό συζητήσαμε και με τους συναδέλφους των δικοτήτων πάνω.